Το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας συμμετέχει στην κινητοποίηση που κάνουν τα σωματεία του νοσοκομείου αλλά και δεκάδες εργατοϊπαλληλικά σωματεία σε όλη τη χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την υγεία. Ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αφήνει περιθώρια επιβίωσης της δημόσιας δωρεάν υγείας αφού καταργεί ουσιαστικά την πλήρη απασχόληση των γιατρών, δίνει τη δυνατότητα να μπουν γιατροί με μερική απασχόληση από τον ιδιωτικό τομέα και με άλλες μορφές εργασίας μέσα στα νοσοκομεία και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για να δημιουργήσει άγρα πελατών εντός ή εκτός εισαγωγικών για τους μεγάλους κλινικάρχες και την ιδιωτική υγεία. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο λαό και ουσιαστικά θα έχει παροχή υγείας και περίθαλψης μόνο όποιος έχει χρήματα να πληρώσει. Ισχύει μέχρι τώρα αυτό το πράγμα, όμως αυτό θα ενταθεί και θα γίνει πολύ πιο σκληρό. Η ταξική φραγμή στην υγεία, στην παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας θα είναι πολύ πιο σκληρότερα, με πολύ πιο σκληρότερους όρους από σήμερα. Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά αύριο στις 12 το μεσημέρι στην κινητοποίηση έξω από την πόρτα του νοσοκομείου και για το λόγο αυτό και για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα προκηρύξαμε στάση εργασίας 11.30 με 4 το απόγευμα σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Κέρκυρα.